και γένετο, ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, μετήρεν από της Γαλιλαίας και ήλθεν εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου. Και ακολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί και θεράπευσεν αυτούς εκεί. Και προσήλθον αυτό οι Φαρισαίοι πειράζοντες αυτόν και λέγοντες αυτό «Ή έξες την ανθρώπου απολύσε την γυναίκα αυτού κατά πάσαν αιτίαν». Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής «Ούκαν έγνοτε ότι ο ποιήσας απ' αρχής άρσεν και θύλι επί εις εν αυτούς» και είπεν «Ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Ώστε ουκέτι εις οι δύο, αλλά σάρξ μία. Όουν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο. Λέγουσιν αυτό. Τιούν Μωσής εν ετήλατο δούνε βιβλίων αποστασίου και απολύσε αυτήν. Λέγει αυτής ότι Μωσής προς την σκληροκαρδία ημών επέτρεψεν ημίν απολύσε τας γυναίκας ημών. Απ' αρχής δε ου γέγονεν ούτω. Λέγω δε ημίν ότι ως αν απολύσει τη γυναίκα αυτού η μη επιπορνία και γαμίσει άλλην, μη χάτε. Και ο απολελημένην γαμίσας μη χάτε. Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού. Ή ούτως εστίν η αιτία του ανθρώπου μετά της γυναικός, ου συμφέρει γαμίσε. Ο δε είπεν αυτής. Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλής δέδοτε. Εισι γαρευνούχοι, ή την εσακκυλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω. Και εισι νευνούχοι, ή την εσευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων. Και εισι νευνούχοι, ή την εσευνούχησαν εαυτούς, δια την βασιλείαν των ουρανών. Ο δυνάμενος χωρίν, χωρίτο. Τότε προσυνέχθη αυτό παιδεία, η νατασχύρας επιθεί αυτής, και προσεύξητε. Οι δε μαθητέ επετίμησαν αυτής. Ο δε Ιησούς είπεν, άφετε τα παιδεία και μη κολλείετε αυτά ελθύν προς με. Τον γάρτι ούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών. Και επιθύς αυτής τασχύρας επορεύθη εκείθεν. Και ειδού, εις προσελθόν είπεν αυτό. Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω, ή να έχω ζωήν αιώνιον. Ο δε είπεν αυτό, τι με λέγεις αγαθόν, ουδής αγαθός, ή μη εις, ο Θεός. Ή δε θέλεις εις ελθύν εις την ζωήν, τήρησοντας εντολάς. Λέγει αυτό, ποιας. Ο δε Ιησούς είπε, το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει αυτό ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Τι ετίστερο. Έφυ αυτό ο Ιησούς, η θέλης τέλειος είναι, είπαγε, πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής, και έξις τη σαυρών εν ουρανό. Και δεύρω, ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, απήλθε λυπούμενος. Ειν γαρ έχων κτήματα πολλά. Ο δε Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού. Αμήν λέγω ημίν, ότι δυσκόλος πλούσιος εισελεύσετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Πάλιν δε λέγω ημίν, ευκοπότερον εστί κάμιλον διατρυπήματος ραφίδος διελθύν, η πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθύν. Ακούσαντες δε οι μαθητέ αυτού, εξεπλήσοντος φόδρα λέγοντες, τι σαρά δύνατε σωθήνε. Εμβλέψας δε ο Ιησούς είπεν αυτής, παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος, είπεν αυτό, ιδού, ημείς αφήκαμεν πάντα και οικολουθήσαμεν σοι. Τι άρα εστέ ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν ότι ημείς οι ακολουθήσαντες μη, εν τη παλιγγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού. Καθίσεστε και ημείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφή και νοικίας ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου. Εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι, έσχατοι, και έσχατοι πρώτοι.